Θα αξιοποιήσω το χρόνο της ομιλίας μου στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, όχι τόσο για να κάνω επισημάνση επί των άρθρων, ενδεχομένως αν μου μείνει χρόνος στο τέλος μπορεί, αλλιώς θα τοποθετηθώ σε αυτά στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Θα ήθελα να αξιοποιήσω το χρόνο για να αναφερθώ στην πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ χθες. Την καταθέτουμε κατ' επανάληψη, δεν είναι η πρώτη φορά που την καταθέτουμε, και επειδή μέχρι τώρα όχι μόνο δεν έχει γίνει δεκτή από την κυβέρνηση, αλλά δεν έρχεται καν προς συζήτηση, και θεωρώ ότι η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είναι η πλέον αρμόδια για να συζητηθεί αυτή η Επιτροπή, θα κάνω αναφορά στην πρόταση νόμου που καταθέτουμε, με την ελπίδα αυτή τη φορά να μην θαυτεί για ακόμη μια φορά στα συρτάρια, αλλά να έρθει τουλάχιστον προς συζήτηση τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουμε. Πρόκειται για μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη. Τέτοιο είδους ρυθμίσεις θεωρούμε ότι θα έπρεπε να παίρνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, όταν πραγματικά υπάρχουν πολύ βαριά, σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα στην λαϊκή οικογένεια, στις συνθήκες της μεγάλης ακρίβειας. Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ έχει διατάξεις που στοχεύουν ακριβώς στην ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, του ΣΟΤΑ και τις τράπεζες, προβλέποντας τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών, και με δεδομένο ότι μιλάμε για λαϊκές οικογένειες και εισοδήματα που πραγματικά αδυνατούσαν να ανταποκριθούν, έχουν περάσει, αν θέλετε, έχουν σηκώσει τα βάρη μιας προηγούμενης κρίσης, και σήμερα ουσιαστικά και στις συνθήκες ακόμα της ανάκαμψης δεν άλλαξε τίποτα για τα δικά τους εισοδήματα, γιατί συνέχισαν να εφαρμόζονται τα μέτρα που είχαν υποτίθεται ψηφιστεί για την περίοδο των μνημονίων, αλλά που δεν καταργήθηκαν ποτέ. Τα εισοδήματά τους δεν επανήρθαν ποτέ, δεν επανήρθαν οι μισθοί. Και μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες επομίστηκαν ξανά το μεγάλο πληθωρισμό, την ακρίβεια και πάει λέγοντας. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται κυριολεκτικά στα χρέη, τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν, και έτσι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, αυτοαποσχολούμενοι, φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι οδηγούνται κυριολεκτικά σε απόγνωση, με τις πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια και από τη σημερινή αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις βέβαια, με σκοπό να στηρίζεται συνεχώς η κερδοφορία του κεφαλαίου και η καπιταλιστική ανάπτυξη, και αδιαφορώντας πραγματικά για την επιβίωση των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι, προτείνουμε, μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνει πρόταση νόμου, ζητάμε τη διαγραφή του συνόλου των τόκων και των προσαυξήσεων για οφειλές που έχουν γεννηθεί προς την εφορία μέχρι 20.000 ευρώ, καθώς επίσης για εκείνους για όσους έχουν αιτήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, να προβλέπεται και η μείωση της αρχικά βεβαιωθήσας οφειλής κατά 30%, ενώ για τους ανέργους η μείωση αυτή να ανέρχεται στο 50%. Επίσης προβλέπεται να ρυθμιστούν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους μη μισθωτούς, για αυτούς να διαγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις των χρεών τους για ποσά μέχρι των 50.000 ευρώ, ενώ για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ να διαγράφονται οι τόκοι προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 20.000 ευρώ. Να καταργηθεί η εισφορά του κλάδου υγείας και να διαγραφούν τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από αυτή. Και επίσης να χορηγείται σύνταξη σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, ακόμα και αν έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον αυτή η οφειλές, μιλάμε πάντα για τους μη μισθωτούς, δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και βέβαια να μπορεί να ρυθμιστεί και το υπόλοιπο της οφειλής τους. Ακόμα ζητάμε να δίνει τη δυνατότητα σε δημοτικά συμβούλια, λαμβάνοντας αν θέλετε υπόψη και την κοινωνικά κριτήρια,
να μπορούν να προβαίνουν σε διαγραφή χρεών για άπορους, για άτομα με αναπηρίες, για πολύτεκνους και τρίτεκνους, για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους. Και βέβαια να δοθεί δυνατότητα με βάση εισοδηματικά κριτήρια όταν αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία των λαϊκών οικογενειών να μπορούν να παρθούν τέλος πάντων με γνώμονα την προστασία των λαϊκών οικογενειών κάποια τέτοια μέτρα ελάφρυνσης. Όπως επίσης και από τις ΔΕΙΑ να δίνεται η δυνατότητα να διαγράφουν χρέη ολοκληρωτικά ή εν μέρη, καθώς και να δοσοποιούνται οφειλές για επαγγελματίες και αγρότες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εξοφλήσουν και γεγονότα που βέβαια οικονομική αδυναμία που προήλθε και ανεξάρτητα από τη δική τους υπαιτιότητα εφόσον τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Τέλος, υπάρχει μια δέσμη μέτρων ανακούφισης για χρέη, για κάθε είδους χρέη προς τις τράπεζες. Αυτά τα μέτρα αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και βέβαια, αν θέλετε, οι προτάσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη ότι την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών την έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές από την τσέπη από των λαϊκών στρωμάτων στην πραγματικότητα αυτών που πληρώνουν το μεγάλο όγκο των φορολογικών βαρών και θεωρούμε ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες τα σπασμένα και αυτής της κρίσης. Άρα λέμε ότι θα πρέπει για αυτή την κατηγορία ατόμων να διαγραφούν κάθε είδους τόκοι, πανωτόκια, ανατοκισμοί που διαμορφώνονται από το αρχικό χρέος που αν θέλετε αυτή είναι και ένα μεγάλο μέρος των χρεών που έχουν δημιουργηθεί προς τις τράπεζες και ένας λόγος της μεγάλης δυσκολίας να εξυπηρετηθούν τα αρχικά δάνεια που παίρνονται όταν βέβαια με τους ληστρικούς τόκους και τους ανατοκισμούς φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη οι αρχικές οφειλές, πολλές φορές να υπερδιπλασιάζονται τα αρχικά δάνεια που έχουν υπαρθεί. Και βέβαια μετά από τη διαγραφή και την αφαίρεση αυτών των τόκων και του ανατοκισμού που έχει δημιουργηθεί, ζητάμε να διαγράφεται το 50% των χρεών προς τις τράπεζες του αρχικού κεφαλαίου, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες και επαναλαμβάνω για τις κατηγορίες των εισοδημάτων των λαϊκών οικογενειών που περιγράψαμε αρχικά, όχι βέβαια για όλους. Εννοώ δηλαδή όχι για τα μεγάλα εισοδήματα, για τις οικογένειες με τα μεγάλα εισοδήματα. Και αυτό το ποσό που μένει από την ρύθμιση να πάβει να γεννά τόκους για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση και βέβαια για τους ανέργους να προβλέπεται πλήρως αναστολή πληρωμής για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση. Επίσης υπάρχει μια σειρά μέτρων που αφορά τις οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών προς τις τράπεζες για οφειλές που αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε αυτά προβλέπεται η μείωση των οφειλών τους σε ποσοστό 30% αν και εφόσον έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και είναι άνεργοι, η μείωση αυτή να φτάνει και το 50% για δάνεια που φτάνουν μέχρι τις 300.000 ευρώ. Και μιλάμε βέβαια για επαγγελματίες των χαμηλότερων εισοδημάτων. Και ειδικά για τις οφειλές των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τις τράπεζες που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, επίσης να προβλέπεται μείωση στο ποσοστό των 30% και να διασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα και μάλιστα χωρίς υποθήκη ή προσημείωση
άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για την αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι με την τεράστιο κόστος που, και τις αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στα καλλιεργητικά εφόδια, λιπάσματα, εργαλεία, το τεράστιο αύξηση του, συνολικά του κόστους παραγωγής, πραγματικά οι φτωχοί και οι μεσαίοι αγρότες οδηγούνται στο ξεκλήρισμα. Τέλος, προβλέπεται η αυτοδίκαια πάυση κάθε μορφής πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμού από την πλευρά των τραπεζών σε βάρος των οφειλών των λαϊκών οικογενειών για αυτά τα οφειλόμενα ποσά. Και όχι βέβαια, αντί για αυτό που σήμερα συμβαίνει, να προχωράνε μια σειρά πληστηριασμοί ακόμα και πρώτης κατοικίας, να ξεσπιτώνονται ακόμα και μονογονεϊκές οικογένειες και όλα αυτά με τη συνδρομή της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής, την περίοδο που κατακαιγότανε όλη η Ελλάδα, το αστικό κράτος στην πραγματικότητα να κάνει πλάτες στις τράπεζες και στα φαντς για να ξεσπιτώνονται σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τις λαϊκές οικογένειες. Και βέβαια προβλέπεται ένα ακόμα άρθρο, παίρνοντας υπόψη κυρίως το γεγονός ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είχε αποθηκεύσει τα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία των αγροτών για αξία κατά πολύ πολλαπλάσια του ύψους των χορηγηθέντων προς αυτούς δανείων, προτείνεται ο αυτοδίκαιος περιορισμός του ύψους των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκη σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων κάθε δανειολήπτη στο ύψος του αρχικού ποσού της σύμβασης του δανείου. Αυτά είναι μια σειρά μέτρα που πραγματικά θεωρούμε ότι θα πρέπει να έρθουν προς συζήτηση και θα πρέπει να γίνουν δεκτά, αν θέλετε, και από την κυβέρνηση για να υπάρξει μια ουσιαστική πραγματική ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών μαζί, αν θέλετε, παράλληλα μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για την επαναφορά των μισθών και των συντάξεων, για σοβαρές ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, για εξασφάλιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας που να κατοχυρώνουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων, που σήμερα πραγματικά φτάνουν να αμείβονται με μισθούς που είναι καθυλωμένοι στα προ-κρίσης επίπεδα ή έχουν, αν θέλετε, κατελάχιστο αυξηθεί, ενώ ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Και όλα αυτά τα λέμε, και να κλείσω με αυτό, επειδή πολλές φορές από τη μεριά της κυβέρνησης έρχεται ο αντίλογος ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να καλυφθούν αυτού του είδους οι ανάγκες. Εμείς λέμε ότι δημοσιονομικός χώρος μπορεί να δημιουργηθεί με την φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, με το να πάψουν προκλητικές φορασιλίες που νομοθετούνται μια σειρά, αν θέλετε, ειδικοί φορολογικοί συντελεστές, ειδικά φορολογικά καθεστώτα που απολαμβάνουν, συνεχίζουν να απολαμβάνουν οι τράπεζες, συνεχίζουν να απολαμβάνουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, συνεχίζουν να απολαμβάνουν προκλητικές φορασιλίες και απαλλαγές οι εφοπλιστές, την ώρα που συνεχώς η κυβέρνηση και οι σημερινοί, όπως και οι προηγούμενες έκαναν, παρουσιάζονται αδύναμες να ικανοποιήσουν μια σειρά τέτοια μέτρα που θα πραγματικά θα ανακούφιζε σήμερα την λαϊκή οικογένεια. Και αν θέλετε, ο χώρος που δημιουργείται, το κενό που δημιουργείται από την προκλητική φοροασυλία αλλά και τη φοροδιαφυγή που συνεχίζεται των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, θα μπορούσε αυτός ο χώρος, αν καλυπτόταν, να δινόταν για αυτού του είδους τις ελαφρύνσεις των λαϊκών οικογενειών. Και επειδή βέβαια ο Υπουργός στην προηγούμενη συζήτηση μας πέταξε το γάντι και είπε ότι αν πραγματικά το ΚΚΕ ενδιαφερόταν για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, θα έπρεπε σήμερα να ψηφίζει τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς παρά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς να κάνουμε ένα άλλο ερώτημα προς τον Υπουργό. Είναι πρώτη φορά που θεσπίζονται τέτοιου είδους μέτρα στο όνομα υποτίθεται της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής? Γιατί αυτή ποτέ δεν αντιμετωπίζεται, αλλά αντίθετα κάθε τρεις και λίγο με νέες οδηγίες έρχεστε να επικαιροποιήσετε, υποτίθεται, τα συστήματα διασύνδεσης ανταλλαγής πληροφοριών,
να έρχεστε να εισάγετε νέες ρυθμίσεις που ουσιαστικά ομολογούν την αναποτελεσματικότητα των προηγούμενων, γιατί όλα αυτά, γιατί τελικά καλείτε τους εμπριστές να κάνουν τους πυροσβέστες. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ως θεό της, ως αρχή λειτουργίας της, την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τη διασφάλιση των κερδών τους, δεν μπορεί εκείνη την ίδια στιγμή να νομοθετήσει μέτρα που στην πραγματικότητα θα βάζουν φραγή και εμπόδιο στους νόμιμους και παράνομους τρόπους που συνυπάρχουν στο σημερινό σύστημα της φοροδιαφυγής και φορασιλίας του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί και αυτά είναι ένα μέσο για να κατοχυρώνονται στην πραγματικότητα τα μεγάλα τους κέρδη που είναι ο στόχος ύπαρξης και λειτουργίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για τα υπόλοιπα άρθρα. Επειδή έχω ξεπεράσει το χρόνο μου και ευχαριστώ και για την ανοχή και για περιττέρω επισημάνηση από τον άρθρο, θα τοποθετηθώ στην επόμενη συνεδρίαση και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ.